Η εγχείρηση τέλειωσε. Είναι καλά. Η πια είναι πολλά καλά. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος πάντως. Μπορώ να τη δω? Όχι τώρα. Εξάλλου είναι πρωτισμένη. Έκαμε την υπομονή. Σίγουρα. Φτάνει πολύ καλά. Πότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι, ότι είναι όλα καλά? Θέλω να πω, καταλαβαίνετε γιατρέ. Κύριε Πέτρο, μετά από έτσι εγχειρήσεις, πάντα τα πρώτα 24 ώρα είναι πολλά κρίσιμα. Μέχρι σε 9 όμως, να σου εξηγήσω με παραπάνω λεπτομέρεια να καταλάβεις το γραφείο μου. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε στοιχεία με τα οποία θα μπορούμε να το στριμώξουμε πρώτα και μετά θα κινηθούμε. Άμα είμαστε έτοιμοι, θα σας φωνάξω να μου δώσετε μια συμπληρωματική κατάθεση και να αναφέρνετε το όνομα του ως τον άνθρωπο που υποψιάζεστε. Καλά. Είναι παράνομο το πράγμα? Λίγο. Είπες ότι θέλω να ξεφορτωθώ το βήμα για να συνεχίσω ανενόχλητο στην ανέγερση του ξενοδοχείου στον ΑΚΑΜ. Κύριο που είναι, κατάλαβα. Εσύ δεν θέλει να προχωρήσει την ανέγερση του ξενοδοχείου? Όχι. Εκείνο που φοβάμαι τώρα αυτή τη στιγμή πιο πολύ απ' όλα είναι μην τυχόν και μάθει αυτός ο εγκληματίας ότι μπλέξαμε την αστυνομία. Φοβάμαι για τη Στάλο. Ίσως γι' αυτό το λόγο εκείνος ο αστυνόμος στην κατάθεσή μου μου είπε να μην αναφερθώ στον Τζονί. Για να προστατεύσει τη Στάλο. Ας στείλουν σε όρκα έναν αραμπούα. Αν την πιάνει στο αεροδρόμιο, ποιος την είναι, ποιος την ξέρει. Τις αραβίνες εμυρίστηκαν στο Immigration Τσακάρι της. Δεν ξέρω. Στάλο πάντως δεν είχε πάει πότε. Είπα τίποτε. Και μη μου τους κύκλους τάρασε ρε. Α. Πιάστα και φύγεθηκε ο 3 μήνες που την Κύπρο. Χάσε και για επαγγελματία, ρε. Έλα λες τίποτα. Να μπορεί να πεις. Άμα τα έκαμε στράτσα και ύστερα, ρε. Είδε να σε δούσει μου πιάνε στη τσάντα. Μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, εξαφανίστηκε αμέσως ξανά τον μπροστά μου. Και μου πεις ότι τελεία. Κατάλαβες γιατί.
Ποιο σου το παραλάλησε, κύριε Πέτρο, να μπαίνει σπίτι και να μην έχει κανένα. Πέτρο, ο Ανδρέας ο καλυμμένος είμαι. Ενάρθεις πόψε, ξανά βρω άλλον οδηγό. Ειδοποιάμε λίγο γλύρω για να ξέρω. Κυρία Τασούλα, γεια σας. Ο Στέφανος είμαι. Με συγχωρείτε που σας αφήνω μηνύματα επανειλημμένως, αλλά είναι μάλλον αρκετά σημαντικό. Θα ήθελα να μιλήσουμε. Μπορείτε να με πάρετε παρακαλώ στο 43-65-58. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Στέφανο. Ναι, Στέφανε, γεια σου. Ο Πέτρος είμαι, ο παπάς της Ναυσικάς. Όσο γίνεται. Η Τασούλα λείπει και επειδή έλεγες ότι ήταν επίγον, είπα να πιάσω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Κοιτάξτε, κύριε Πέτρο, ήθελα να μιλήσω με την Τασούλα για κάτι που αφορά την Ναυσικά. Είναι αρκετά σημαντικό. Η Τασούλα είναι στο νοσοκομείο. Έκαμε εγχείρηση. Να μείνει μέσα λίγες ημέρες. Σοβαρά? Τι εγχείρηση? Εκείνο που περιμέναμε τόσο καιρό. Έκαμε μεταμόσχευση νεφρού. Μεταμόσχευση? Αυτό βέβαια τώρα δεν ξέρω αν είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο. Μάλλον ευχάριστο πρέπει να είναι. Ναι, σίγουρα είναι η ιδανική κατάσταση, αλλά δεν υπήρχε άλλη λύση. Ελπίζουμε ότι είναι να πάσουν όλα καλά. Κοιτάξτε, κύριε Πέτρο, εγώ βέβαια δεν ξέρω αρκετά από αυτά τα πράγματα, αλλά αν κρίνω από ένα συμμαθητή μου, ο οποίο ζούσε με ξένο νεφρό, ζούσε μια σχεδόν απόλυτα φυσιολογική ζωή. Ναι. Βέβαια, εντάξει, ήταν αναγκασμένος να επισκέπτεται γιατρούς, να παίρνει κάποια φάρμακα, αλλά ήταν μια χαρά ο άνθρωπος. Εν τούτον που λαλώ κι εγώ. Ας ελπίσουμε. Πέ μου, είπες ότι ήθελες να μιλήσεις της Τασούλας για την Ναυσικά. Θέλεις να το πεις σε μένα? Εντάξει, μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη. Εξάλλου, δεν έχω μυστικά από την Τασούλα. Εμπιστοσύνη σας έχω, κύριε Πέτρο. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε σε μένα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ήρθα να πάρω κάτι ρούχα στη γυναίκα μου στο νοσοκομείο. Να μείνω δαμέ λίγη ώρα. Γιατί έρχεσαι από εδώ να μην μιλούμε από το τηλέφωνο? Ναι, είμαι καλεσμένος κάπου, αλλά θα το αναβάλω και θα έρθω να σας δω. Εντάξει. Κοίταξε, ούτε εγώ μπορώ να κάτσω πολύ ώρα. Πρέπει να πάω πίσω στο νοσοκομείο. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς ο δρόμος μου ήταν προς τα εκεί. Οπότε θα έρθω να τα πούμε για καμιά ωρίτσα, όχι παραπάνω βέβαια. Και μετά πάει ο καθένας στη δουλειά του. Είναι αρκετά σημαντικό όπως σας είπα και. Καλά. Να σε περιμένω, γάμια. Ωραία. Έρχομαι αμέσως τότε. Ασέγε μου. Λοιπόν, αφήσεις κανέναν ποτό? Όχι, ευχαριστώ. Ωραία. Δεν και φαντάζομαι να βιάζεσαι, ε? Γιατί ρωτάς? Γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε και που ξέρεις μπορεί να μας πάρει και όλη νύχτα. Α, ναι. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα παραγγείλουμε και σαμπάνια. Του δεν να το δούμε. Λοιπόν, κατάλαβες είναι που θέλω να μου πεις. Φυσικά. Λάλη, να δούμε. Θέλεις να μάθεις το όνομα του μάρτυρα που είδε τι έγινε με εκείνες τις περίφημες φωτογραφίες που ενοχοποίησαν το Δήμα. Όχι. Τα βλέπουμε, δηλαδή, σε μπελάδες. Όχι, ένα άλλο μου θέλω να πεις για τον Στέφανο. Είναι τα ρόλο παίζει μεστούν την ιστορία και γιατί έστησε εμπόδιο και δεν θέλει να χτιστεί το ξενοδοχείο στο Ρακάπα. Και εγώ νομίζω ότι δεν είναι αυτό που θέλεις να μάθεις αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που σου είπα πριν. Όχι. Έναν καιρό που νομίζεις. Και την άλλη φορά που τον επιροβολήσαν έτσι νομίζες και... Είσαι άδικο και ξέρεις το. Αυτή τη φορά όμως είμαι σίγουρη πως εσύ κρύβεσαι πίσω από αυτή την ιστορία. Κοίταξε, δηλαδή, Σοφία. Για το Δήμα είναι με ενδιαφέρον το ίδιο πάθη. Εγώ είναι τον Στέφανο που σκέφτομαι, που πήγε και έμπλεξε μεστούν την ιστορία. Ξέρεις τι λυσίμησε να πέσει αχάσει η δίκη.
Ξέρεις τι σημαίνει να γράψουν οι εφημερίδες ότι η PNJ υπερασπίστηκε στα δικαστήρια έναν κατάσκοπο. Και γι' αυτό θέλεις να μάθεις το όνομα του μάρτυρα για να το θυμώσεις και να χάσει μια και καλή τη δίκη, έτσι. Είδες, δεν το σκέφτηκα. Ήταν λάθος μου. Εις το λόγο μου θα το έκανα για να δώσω ένα μάθημα σε όντο ξυπασμένο, αλλά καταλαβαίνεις, είναι μόνο τον Στέφανο που είναι να πάρει η δυσφήμιση, να μας πάρει όλους ο άνεμος. Και προπάντων, κούκλα μου, να δυσφημιστεί η επιχείρηση. Λυπάμαι πολύ, αλλά πάλι δεν σε καταλαβαίνω. Τότε γιατί θέλεις το όνομα του μάρτυρα? Άφησε τον να καταθέσει, να κερδίσει τη δίκη ο Στέφανος και τότε δεν θα σας δυσφημίσει κανείς. Εξάλλου γιατί δεν ρωτάς τον Στέφανο, αφού όπως λες είναι για καλό σκοπό. Μου λέει. Ναι. Μου είχε εμπιστοσύνη. Αλλά πίστεψε, εγώ εν τον Στέφανο που θέλω να προστατέψω. Ο λόγος που θέλω να μάθω ποιος είναι ο μάρτυρας είναι διότι... Άιζε καλύτερα να μην σου πω γιατί ένα βευκάλι και πελώνει στο τέλος. Νομίζω ότι αρκετά παίξαμε, Κλεόβουλε. Δεν πρόκειται να σου πω τίποτα. Ξέρω πολύ καλά ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από αυτή την υπόθεση και δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Εκτός και αν... Βάλε πόσα θέλεις.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, κόπιες. Άρχισε λιγάκι, Όχι, εντάξει. Έλα να κάτσουμε. Πίνεις τίποτε να σου φέρω, καμιά πορτοκαλάδα σκουός δηλαδή, γιατί τώρα που λείπουν οι γενέζες στο σπίτι, δεν και πάει κανένας να ψουμίσει. Όχι, εντάξει, μην μπαίνετε στον κόπο, εξάλλου δεν θα μείνω και πολύ. Η Τασούλα είπε μου ότι ξανάρθε σπίτι μας. Ναι, ναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι τώρα το προσέχω. Ωραίο διαμέρισμα. Ελπίζω να μην εσπόντα για αύξηση του ενοικίου τούτη, α. Μάλιστα. Τώρα κατάλαβα από πού πήρε να φυσικά το χιούμορ. Κύριε Τρασιβούλου, με απόλυτη ειλικρίνεια, η κόρη σας είναι ένα πραγματικό διαμάντι. Και δεν λέω συχνά κομπλιμέντα. Πού είναι την όμως? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ξέρεις που είναι? Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται στη Σάμο. Αλλά ήθελα να ρωτήσω. Ξέρετε εσείς που βρίσκεται? Και εσένα έτσι σου είπε, να. Ότι επιένει στα νησιά. Έπιασαν μας όλους το περιπέξιμο, το θιαμάντι μας. Ούτε καν που επήγαινε Ελλάδα. Δηλαδή δεν βρίσκεται στη Σάμο? Καλά, τότε αυτοί που ήξεραν ότι βρίσκεται στη Σάμο. Ποιοι αυτοί? Κοιτάξτε, κύριε Πέτρο, το σημαντικότερο είναι αν ξέρετε που βρίσκεται. Πρέπει να τη βρω. Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος. Πρέπει να επικοινωνήσω οπωσδήποτε μαζί της. Ήθελε μας όλους να πιστέψουμε ότι να πάει στην Ελλάδα. Ενώ ένα λούπου έπιε. Κράτησε θέση για τη Ρόδο. Έκλεισε δωμάτιο στη Σάμο και μπήκε σε άλλον αεροπλάνο και έφυγε. Ρώτησα και έμαθα στο πρακτορείο που έκοψε τα εισιτήρια. Μπράβο, ναυσικά. Πολύ έξυπνη κίνηση. Το θέμα δεν είναι το πόσα θέλω, κύριε Παυλίδη, αλλά το τι θέλω. Ωραία, τι θέλεις? Σου υπόσχομαι ότι δεν θα το μάθει κανείς και ποτέ ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από αυτή την ιστορία. Άντε πάλι. Σταμάτα να κρύβεσαι, Κλόβουλε. Έχω αποδείξεις. Εξάλλου, δεν μου έλεγες εσύ τις προάλλες ότι θα έκανες το παν για να απελάσουν το Δήμα από την Κύπρο? Πραγματικά δεν φανταζόμουν πιο σατανικό σχέδιο από αυτό. Να τον ενοχοποιήσεις για κατασκοπία. Σοφία, ξανά το. Δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα και είπα σου εμένα με απειλάς. Έκανα μια συμφωνία και περίμενα πως να εντηρήσεις. Εγώ έκανα να πιάσεις τη θέση που ήθελες για έκτακτο συνεργάτη στα αρχαία. Και εσύ πάει να με καρφώσεις. Θέλει να όβεις. Γιατί μπορείτε να μην πες το καλό. Ναι. Δηλαδή, επιτέλους, διευθετήθηκε εκείνη η θέση. Και γιατί δεν μου το είπες? Έλα, Σοφία. Δεν είπα την ευκαιρία σου. Ψεύτη. Δεν έκανες τίποτα. Και ούτε θα κάνεις. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν σου περνά. Δεν είσαι τόσο δυνατός όσο νομίζεις, κύριε Παυλίδη. Καλόν και τούτο. Εμπουέν έθελα, ο ξάμπου μου περνά. Κοίταξε, δεσποσίνη Σοφία. Δεν έχω καμία διάθεση να διώ και να έπαιρνω τίποτε πίσω. Και το άλλο, δεν έχω καμία διάθεση να διώ και να με εκβιάζουν και από πάνω. Αλλά έπρεπε να καταλάβω, είναι τα σκροφούδα που είσαι. Έξερα όμως ότι όποιος παίζει με τα σπίρτα, στο τέλος, εν το σπίγεν του που κόζει. Λέγεται Γιάννης και είναι Ρωσοπόντιος. Τρόμαξες, ε? Να τρομάξω. Γιατί να τρομάξω, Σοφία? Επειδή μου είπες έναν να χαράσει το πράγμα, δηλαδή. Το μάρτυρο να το λαλούσει Γιάννη. Συνεχίζεις να παίζεις την πάπια. Εγώ δεν μιλώ για τον μάρτυρα, αλλά για τον αυτουργό αυτής της υπόθεσης. Γιάννης Κρονίδης. Και για τον ηθικό αυτουργό, Κλεόβουλος Παυλίδης. Check mat. Έχω να σου κάνω μια πρόταση. Να κάνω και πρόταση κιόλας. Ο Δήμας θα αθωωθεί. Και θα λήξει αυτή η υπόθεση χωρίς να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Και δεν θα μάθει κανείς ποτέ
Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τα άτομα μου, α. Ας πούμε. Ωραία. Άλλο. Με μου πεις να δεχτώ να γίνω ένας καφές στα αρχαία. Γιατί έτσι πράγματα γίνεται, βγάλω το από μυαλό σου. Όχι. Εδώ είχαμε κάνει μια συμφωνία, έτσι. Απλά δεν θέλω να πάθει κακό ο Δήμας. Τι να κάνουμε. Δεν είμαστε όλοι αδίστακτοι σαν εσένα. Κοίταξε, Σοφία. Πρέπει να αποφασίζεις με ποιον ακούσε. Με αυτόν που μου δίνει αυτό που θέλω. Λάλη και έσπασες μας. Σου έχει τύχει ποτέ ενώ σκάβεις για τα θεμέλια στις οικοδομές να πέσεις σε αρχαία? Την επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό, θέλω να ειδοποιήσεις πρώτα εμένα και ύστερα το τμήμα αρχαιοτήτων. Θα πάρω ένα-δύο κομμάτια και ύστερα κάνει αυτό που θες. Ωραία. Και πότε αρχίζει να ισχύει η συμφωνία μας? Από αύριο. Και ξέρεις για ποια οικοδομή στην Πάφο μιλώ, ε? Ρω, είσαι πολύ κατατοπισμένη, ε? Ωραία. Ένα πράγμα όμως θέλω να πεις. Τον το όνομα, Γιάννης Κρονίδης. Ναι, Κρονίδης. Πού το έμαθες? Δεν πρόκειται να σου πω. Χρειάζομαι κι εγώ εγγύηση για την ασφάλεια μου, δεν νομίζεις? Καληνύχτα. Αύριο το πρωί φεύγω για την Πάφο. Μάστρος είσαι μέσα? Όχι. Να αρχίσει να έρθει? Δεν ξέρω. Καλά. Να τον περιμένω. Πάρουμε έναν ουίσκι. Κοίταξε να μένει μπλακ, λέει η πέλα. Πάγω. Βάρ μου και πάγω. Μάστρος σου ήταν, θα με έψες. Καλό που ήταν. Όλη νύχτα. Θέλω να πω, δεν έφυγε καθόλου. Γιατί να ρωτάς τον ίδιο, εδώ μπόρκεται. Ε, Γιούλα. Θεού, μυρίζεις σου τίποτε? Όχι, γιατί. Εμένα είναι τα λογική βρωμού μου πόθηκε. Δεν ξέρω αν που σου βρωμούν εσένα, αλλά ο κύριος τραπεζίτης που ποτσί θέλησε. Αλλά πώς είναι αν τούτο. Να αφήνεις τις λαφαζανιές, λαλώ εγώ. Ορίστε τρόπους που τους μαθαίνω στις τράπεζες. Δε μου, το κουτάν το επικέρωσε το. Όχι, μόλις του το πήρα. Εντάξει, βγαίνει μέσα να πληρωθώ εγώ. Δεν μου πει και σήμερα ότι είναι Black Label. Εδώ ένα μου. Θέλεις το χρώμα του. Η Ελλάδα σου. Είπα της να μην μου βάλει Black Label. Να ξέρεις, δεν τα ξέρω και έχω αλλιεντώτη κοπελούδα. Ό,τι της πεις να μην κάνει, κάνει σου το επίτηδες. Αφού να σου πω ρε καθήκη, ξέρω πολλά καλά να μπω κάμε σε ψες. Τώρα μάλιστα. Αρέσκεις μου έτσι. Έγινες κίνος που είσαι. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Να μπω κάμε ψες. Θέλεις να πεις
Εν έχει χέρι στη διάρρεξη που έγινε στην Αγγλαντζά. όχι διάρρηξη, όχι διάρρηξη. Τώρα προσβάλλεις. Μου είπες όμως, ποιοι αυτοί νομίζουν ότι είναι αυσικάνης η Σαμ. Αυτό θα μου επιτρέψετε να μην σας το πω. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω κι εγώ ποιοι ακριβώς είναι. Θέλω να πω, δεν ξέρω την ταυτότητά τους. Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο στα ίσια και χωρίς παρεξήγηση. Την αυσικάνη αγαπάς τι? Όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Τι είναι αγαπάς? Πιστεύω πως ναι. Καλό, γιατί έφυγε χωρίς να σου πει τίποτε? Δεν ξέρω. Στην αρχή σκέφτηκα ότι μπορεί μετά από όλα αυτά που γίνανε να θέλει να μείνει κάπου μόνη. Αλλά τώρα υποψιάζομαι, μάλλον δεν υποψιάζομαι, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Πολύ πιο σημαντικός. Δεν το τον πουλαλώ κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι στα ίσια. Νομίζω ότι κάποιος θέλει να κάνει κακόν της Ναυσικάς. Ναι, αλλά σας παρακαλώ, επειδή είναι μια μεγάλη ιστορία, μην με ρωτήσετε, γιατί δεν θα σας απαντήσω και έχω το λόγο. Ε, καλό, ούτε εγώ μπορώ να σου πω που είναι. Νομίζω καταλαβαίνεις γιατί. Καταλαβαίνω, μετά από όλα αυτά που έγιναν, τίθεται θέμα εμπιστοσύνης. Πάντως, αν θέλεις να της πεις κάτι, πέ μου κι εγώ ένα αύρο τρόπο να επικοινωνήσω μαζί της. Η ίδια δεν ήξερε ότι ξέρω που είναι, αλλά έμαθα. Και αφού λαλείς ότι είναι κάτι πολλά σημαντικό, να φροντίσω να το μάθει. Ωραία, πολύ ωραία. Ας το κάνουμε έτσι. Νομίζω ότι προς το παρόν είναι ο καλύτερος τρόπος. Έτσι είμαστε όλοι πιο ασφαλισμένοι. Λοιπόν, να της πείτε ότι εκείνη που ξέρει έμαθε ότι βρίσκεται στη Σάμμο και να επικοινωνήσει μαζί μου το συντομότερο και με τον πιο ασφαλή τρόπο. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πάει σε ένα από αυτά τα cyber καφέ και να μου στείλει ένα μήνυμα στο κομπιούτερ. Νομίζω ότι είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για επικοινωνία αυτόν τον καιρό. Δεν νομίζω πως είναι πολύ καλή ιδέα. Είναι εύκολο να εντοπίσει κάποιος που θέλει να μάθει κάτι από το κομπιούτερ. Βλέπω κατέχετε πολλά από πληροφορική, ε. Τόσα χρόνια στη ΣΥΤΑ κάτι έμαθαμε. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα ανοίξω αύριο ένα καινούργιο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. Το κωδικό πρόσβαση θα τον γνωρίζω μόνο εγώ και Ναυσικά. Και εσείς φυσικά που θα της το στείλετε ταχυδρομικά. Α, για το μένεις στις 9, να φροντίσω να μάθω και για την ταχυδρομική της διεύθυνση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι, ακόμα για να μπορέσω να σπάσω τον κωδικό αυτή, ή τέλος πάντων ποιοι είναι, δεν ξέρουμε, δεν θα ξέρουν από πού στέλνετε το μήνυμα. Θα φαίνεται ότι στέλνετε από την Κύπρο. Ούτε και εγώ ίδιος θα ξέρω από πού στέλνετε. Άστο. Θα σας στείλω λοιπόν τον κωδικό και εσείς τον στέλνετε στην Ναυσικά ταχυδρομικά. Τούτο μάλιστα. Το μόνο μειονέκτημα δηλαδή είναι ότι κάθε φορά που να θέλει να στείλει μήνυμα η Μιτσάν να πρέπει να χρεώνεται υπεραστικό τηλεφώνημα. Γιατί ουσιαστικά να πρέπει να πιάνει τηλέφωνο δακάτου, γραμμή δακάτου. Λοιπόν, εντάξει, να περιμένω αύριο να μου πεις. Ωραία. Νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, ειλικρινά. Ελπίζω βέβαια με τον καιρό να αποκτήσω και την εμπιστοσύνη σας και να μιλάμε έτσι κάπως πιο άνετα. Θα ήθελα μόνο να σας ρωτήσω κάτι πριν φύγω. Αν είναι κάτι που μπορώ να απαντήσω. Εκεί που είναι η Ναυσικά. Θέλω να πω, είναι σε κάποια φίλη της, είναι με κάποιο γνωστό της. Μάλιστα. Κατάλαβα, αυτός είναι και ο πραγματικός λόγος που δεν θέλετε να μου πείτε. Βρίσκεται με κάποιον, έτσι? Όχι, όχι, όχι. Ο πραγματικός λόγος είναι εκείνος που είπαμε τώρα. Αλλά κοίταξε για μου, έτσι είμαι και τέλεια σίγουρος. Είπα σου, έτσι ξέρω ακριβώς πού μηνίσκει. Αλλά τσάι που πήγαινε, από ό,τι υπολογίζω, πρέπει να πιέσει κάποιον παλιόν της φοιτητή. Έτσι μπορώ να σου το κρύψω, γιατί ύστερα θα ήμουν ειλικρινής μαζί σου. Όχι για τίποτε άλλον, αλλά επειδή μιλάς για εμπιστοσύνη. Δηλαδή πρόκειται για κάποιο παλιό της φλερτ.
Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πελάρες που σου λαλώ. Δεν νομίζω, για να είμαι ειλικρινής, ότι να κάνει κάτι τέτοιο μετά από τούτα ούλα που έγινε. Αλλά να σπάσω την κεφαλή μου. Και μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο. Πού να μην ίσκει. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, να σε ένα καλά εκεί που είναι και όλα τα άλλα περιτεύουν. Λοιπόν, γεια σας και περιμένω τηλεφώνημα σας, έτσι. Θα πάει στο καλό. Ας σου πω ότι έχω στοιχεία εναντίον σου. Εγώ, διάρρεξη στην Αγγλαντζιά. Ναι μου, και μες στην εκκλησιά. Εσού να μου πεις. Εν ήμουν εγώ. Αφένεσουν τζάμε που είσαι. Δεν θέλει και ο παπά να σου το πει, δάμε. Πολύ νύχτα. Πώς την ώρα που έκλεισα. Τι είναι τα ώρα να έκλεισες. Την ώρα που λαλείουν όμως. Πολλά νομοταγήσεις, Εθωρό. Που τις 9 ως τις 12 που ήσουν. Άρα τα ίδια. Αφού είπαμε, δάμε. Και έχεις και μάρτυρες. Να σου φέρω 15 ονοματούς να μαρτυρήσω. Αύριο το πρωί να έρθεις από την πύλη Πάφου να μου δώσεις μια κατάθεση. Για είναι τα πράγματα. Είπαμε. Για τη διάρρηξη. No problem. Για τον Black Label. Είπα σου το και την άλλη φορά. Σου φαίνεται ακριβό ότι είναι που το άλλο. Ωι ρε Τζόνι, έπεσες τέλεια από τα μάτια μου. Γιατί? Δεν μου κάνεις και διαρρήξεις τώρα. Ναι ρε, το βλήμα νομίζει ότι δεν το κατάλαβα πως είναι για τη διάρρηξη που ήρθε. Μεγαλό ήταν που σου έλαβε εντός την ώρα. Ό,τι θέλει ας λαλεί. Αρέσκει μου που επιμένει και ο ρασοπιανίστας και στείλε μας τον παγωτάρι μου πάλι. Ένα κατάλαβα. Δεν πήρες τη μάνα μου, για να καταλάβεις εσύ. Α, εγώ ρε στο κοινόρκο το φουστανούι. Ναι, είναι πολλά ωραίο. Πολλά ωραίο, πολλά ωραίο. Ε, να το απαντήσουμε απόψε. Απαναγιά μου. Με μου πεις πάλι τσιόνας που βρω μη σκόρτους. Δε φάει και σου, μάνα μου, να μην σου φακάει μυρωδιά. Ηρεμένοι Απρίλιδες και εσύ μακριά στα νησιά με τα θάνατο νερό της πατρίδας. Δάξ' μου το όνομα, θα σου χαρίσω σ' ένα ψήθυρο άνοιξη στενό. Σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Στην αχτή ονείρων, εκεί θα ειδωθούν ξανά. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Σου φεγγεί στα νυχτά.